ώστε Κύριος Αυτουργός του κάθε θαύματος δεν είναι ο άνθρωπος, ο Άγιος, αλλά ο Θεός. Τι είπε? Δια των χειρών του Παύλου εγίνονται τα θαύματα. Ποιος τα έκανε? Ο Θεός. Όπως ακριβώς εκείνος που μαγειρεύει ένα φαΐ σε μια κατσαρόλα είναι, είναι άλλος και η κατσαρόλα είναι άλλη. Υπάρχει διαφορά μεταξύ μαγείρου και κατσαρόλας. Η κατσαρόλα με το φαΐ προσφέρεται, αλλά δεν μαγείρεψε η κατσαρόλα. Ο μάγειρος μαγείρεψε. Δεν κάνει το θαύμα ο Παύλος ή τα θαύματα. Τα κάνει ο Θεός. Ο Θεός θαυματουργεί δια των χειρών ανθρώπου που δείχνει. Ο Θεός πάντοτε την εύνοια του ή δια του ονόματος ενός Αγίου κάνει ο Θεός θαύματα που ο Άγιος αυτός ευηρέστησε εις τον Θεό. Λέμε Παναγία μου, σώσε με. Άγιε μου Γεώργια ή Χαραλαμπέ μου, σώσε με. Και σώζει ο Άγιος, σώζει η Παναγία. Το θαύμα ποιος το κάνει? Το κάνει ο Θεός. Γιατί το κάνει ο Θεός? Για να τιμήσει τον Άγιον που επικαλέστηκες και επειδή αυτός ο Άγιος ετίμησε τον Θεό. Και γράφει, αναφέρει η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, είναι στο πρώτο βασιλείον, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 30 στίχον, τους δοξάζοντάς με δοξάσω. Εκείνους που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Αυτοί με δόξασαν στη ζωή και εγώ θα τους δοξάζω. Και όταν τον επικαλείστε έναν Άγιον, τότε εγώ θα κάνω τα θαύματα. Και δεν θα φαίνομαι εγώ, λέγει ο Θεός, θα φαίνεται ο Άγιος, τον οποίον επικαλεστήκατε. Φυσικά προϋποτίθεται ότι πίσω από τον Άγιο είναι ο Θεός, αλλά προβάλλεται ο Άγιος για να δοξάζεται ο Άγιος και να τιμάται. Όταν λοιπόν λέγει δια των χειρών του Παύλου, δεν ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τα χέρια του Παύλου, αλλά και ένας λόγος του Παύλου ή ακόμη και μία ψάψης, ένα άγγιγμα. Και μάλιστα αυτή η ψάψης από τα ενδύματα που ήρθαν σε επαφή με το σώμα του Παύλου. Έκφρασης είναι δια των χειρών του Παύλου. Και πράγματι, πανότι είχε έλθει σε σχέση με το δέρμα, με το σώμα του Παύλου, εκ του χρωτός αυτού, δηλαδή από το δέρμα του, μπορούσε να σταθεί πηγή ή άσεως. Είναι καταπληκτικό. Έτσι, αγνοούντος του Παύλου, του έπαιρναν σουδάρια και σημικίνθια, σουδάρια, δηλαδή μαντήλια από Κίνα, με τα οποία σκούπιζε τον ιδρώτα του στον αργαλιό. Ο Παύλος δούλευε στην Έφεσο, όπως και στην Κόρινθο δούλευε ο Παύλος, κοντά εις τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, το ενθυμίστε. Και πήγαινε μετά, δούλευε στον αργαλιό, σκούπιζε τον ιδρώτα του. Κάποια ώρα που έπρεπε να ετοιμαστεί για το κήρυγμα, έβγαζε την ποδιά, δηλαδή τα σημικίνθια, ποδιές, μπροστέλες, ποδιές, σουδάρια και σημικίνθια, μαντήλια και ποδιές, που σκούπιζε, σας είπα, τον ιδρώτα του, τα πετούσε σε μια άκρη, γρήγορα, γρήγορα, πλενόνταν και έσπευδε εις την αίθουσα για το κήρυγμα. Πήγαιναν οι άνθρωποι και παίρναν εκείνες τις ποδιές, τις βρώμικες ποδιές, και εκείνα τα μαντήλια από τον ιδρώτα του Παύλου, τα εναπέθεταν επάνω σε αρρώστους ή σε δαιμονισμένους και θεραπεύονται. Καταπληκτικόν. Το ίδιο συμβαίνει, αγαπητοί, και με τα Άγια Λείψανα, τα Λείψανα των Αγίων, όπως ακόμη και με τις Λείψανοθήκες. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι μόνο τα λείψανα είναι πηγή αμάτων, αλλά και οι θήκες που είναι τα λείψανα, λείψανοθήκες, και αυτές ακόμη μπορεί να δώσουν ίαση, ένα θαύμα. Ακόμη και τα προσωπικά αντικείμενα ενός Αγίου, όπως και με τις θαυματουργικές εικόνες
που πολλάκι σας έχω πει, που Άγιος άνθρωπος τις ιστόρισε, τις ζωγράφισε. Διότι πάρα πολλές εικόνες τον παλιό καιρό εγίνονται μηνυστία και προσευχή. Αυτές θα ματουργούν. Σήμερα ο αγιογράφος μπορεί να κρατάει το τσιγάρο και να αγιογραφεί, ή ακόμα και να βλασφημά. Ναι, βεβαίως δεν πιστεύει και πολύ παραπάνω δεν προσεύχεται. Και έτσι οι εικόνες δεν θα ματουργούν. Όχι ότι θα εμπόδιζε μια τέτοια εικόνα να σταθεί για τον πιστόν ένα ανοιχτό παράθυρο στον ουρανό. Όχι, αλλά απλώς δικαιολογώ για εκείνους που λένε, γιατί θαυματουργεί η εικόνα της Τίνου και όχι μια εικόνα εδώ του Ναού της Παναγίας στην παρακατοσυνοικία. Γιατί? Ίδια λέει, δεν είναι η Παναγία? Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτό τρέχει ο κόσμος εκεί που ακριβώς στέκεται μια εικόνα πηγή Ιάσεων και θαυμάτων. Γιατί εκείνος που την ιστόρισε, λέμε ιστόρισε και όχι ζωγράφισε, πρόκειται για θεωμένον άνθρωπο που εθεώθη όχι μόνον η ψυχή του αλλά και το σώμα του. Ύστερα δεν χωρίζουν αυτά. Όταν θεώνεται η ψυχή, ταυτόχρονα θεώνεται και το σώμα, όπως και τα γύρω του αντικείμενα, όπως ακόμα και τα ημάτια του μεταμορφωθέντος Κυρίου μας στο Θαβόρ έγιναν λευκά, λέγουν οι Ευαγγελιστές, ως το φως. Είχαν και εκείνα μία μετοχή εις τη Θεία Δόξα. Εδέχθησαν Θείαν Δόξαν. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε το θέμα, είναι αγιογραφικότατο. Εξάλλου, θυμηθείτε και εκείνη την αιμορροούσα γυναίκα, όταν προσήγγισε τον Κύριον και άγγιξε το κράσπεδο των ηματίων, το κάτω-κάτω των ηματίων του, με την πεποίθηση ότι θα γίνει καλά. Ο Κύριος, ξέρετε τι είπε? Έγνων, ξέρω πολύ καλά ότι δύναμη σε έφυγε από μένα. Ποιος το έκανε αυτό? Βεβαίως ήξερε ποιος το έκανε, αλλά ήθελε να αποκαλυφθεί για να την επενέσει, να την επενέσει δημοσίως εκείνη την γυναίκα, και την επίνεσε λέγοντάς της, η πίστη σου σε έσωσε. Είδατε, έπαινος. Ξέρετε τι έπαινος είναι να σου πει ο Θεός, να σου πει ο ουρανός ότι έχεις πίστη και ότι αυτή η πίστη σε σώζει? Είναι μικρός ο έπαινος? Μικρό το εγκόμιον? Μικρή η προσιγορία? Η ονομασία ότι είσαι πιστός? Και τότε εκείνη η γυναίκα έγινε καλά. Να το, και στον Κύριο και εις τους μαθητάς του. Εξάλλου δεν είχε πει ο Κύριος, εσείς θα κάνετε περισσότερα και καταπληκτικότερα θαύματα από μένα? Το είπε ο Κύριος. Οι αιρετικοί, όπως θερυπίνοι προτεστάντε, βεβαίως δεν πιστεύουν στους Αγίους και στα θαύματά τους. Από αυτό το σημείο και μόνο από αυτό της Αγίας Γραφής ας πάρουν την απάντησή τους. Αλήθεια, τι θα έλεγαν και πώς θα εξηγούσαν αυτά τα σημεία που εδώ τώρα αναλύομαι?